Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017. Κρυός. Η σημερινή ημέρα, φίλοι μου, σας βάζει σε μια διαδικασία απολογισμού. Διώξτε κάθε τι αρνητικό και μη φοβάστε για το τι έχει υποθεί πίσω από την πλάτη σας. Η σημερινή ημέρα είναι καλή για ξεκαθαρίσματα παντός τύπου. Εύνοια στο χρήμα, αλλά και στα προσωπικά θέματα. Ταύρος. Ώρα για δράση. Η ημέρα ευνοεί χρηματοοικονομικά θέματα, δικαστικά και ξεκαθαρίσματα με φιλικά πρόσωπα, αλλά και οικογενειακά. Μην αφήνετε κακόβουλα σχόλια να μπουν ανάμεσα σε εσάς, τους συνεργάτες και τον ερωτικό σύντροφο. Δίδυμος. Η σημερινή ημέρα σας βρίσκει σκεπτικούς, αλλά και προβληματισμένους με προσωπικό θέμα που δεν έχει λυθεί. Αφήστε πίσω κάθε τι περιττό και δώστε προβάδισμα στον έρωτα. Αλλάζουν τα πράγματα από εδώ και μπρος, απλά κάντε λίγο υπομονή. Χαρούμενες εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα θα αναπτερώσουν το ηθικό σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Οι όψεις των πλανητών έβγαλαν στην επιφάνεια πολλά παράπονα. Μην απαιτείτε πολλά από τους γύρω σας και μην παρεξηγείτε κάθε άνθρωπο επειδή έχει διαφορετική αντίληψη από εσάς. Αυτό οφείλεται στην ευαισθησία σας. Συγχωρήστε και βάλτε στη ζωή σας κάθε τι χρήσιμο σύμφωνα με το ένστικτό σας. Λέων. Η ημέρα παρεξηγήσεων. Δώσετε πολύ χρόνο σε άτομα τα οποία δεν άξιζαν την προσοχή σας. Η όψη ήλιου σελήνης σας κάνει αντιφατικούς. Η ημέρα κυλά με γνώμονα τη λογική. Κλειστείτε λίγο στον εαυτό σας για να βρείτε λύσεις στα προσωπικά σας θέματα. Και περνάμε στην Παρθένο. Ημέρα λογικής, άγχους και στρες. Μην αφήσετε κανέναν να επηρεάσει το προσωπικό σας πρόγραμμα. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, δώστε βαρύτητα σε αποφάσεις που έχετε πάρει εδώ και καιρό και μην αφήσετε κανέναν να εμπέμβει στα προσωπικά σας θέματα. Αφήστε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του και να σας βρει λύσεις προτού πάρετε μια δύσκολη απόφαση. Και περνάμε στο ζυγό. Κουραστήκατε πολύ από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Η σημερινή ημέρα σας βρίσκει σαν ηφαίστειο το οποίο βράζει. Κάντε υπομονή μέχρι αύριο την Τρίτη. Ο λόγος? Επειδή επηρεάστηκε ο παρορμητικός σταυρός, κρύοι, εγώκεροι, ζυγοί και καρκίνοι, εμπόλεμο το κλίμα και προσπάθησαν πολύ να χάσετε το δίκιο σας. Χαλαρώστε και μην δώσετε τροφή για σχόλια. Είναι θέμα γοήτρου. Και περνάμε στο Σκορπιό. Ο Άρης, κυρίαρχος πλανήτη σας, περνά στο ζώδιό σας. Εμπόλεμο το κλίμα. Η δύναμή σας στο ζενίθ και ο παρορμητισμός στα ύψη σας οδηγεί σε λαθάκια. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε. Η εβδομάδα κυλά με πολλές εντάσεις, τόσο επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά. Μην αφήνετε κρυμμένους θυμούς να βγουν στην επιφάνεια. Είναι πια παρελθόν. Τοξότης. Μέρα ευκαιριών σήμερα σε όλους τους τομείς σας. Οι πλανητικές όψεις κάνουν για σας πονηρά παιχνίδια. Επαγγελματικά και ερωτικά, δώστε βαρύτητα σήμερα, φιλαράκια μου αγαπημένα. Από το απόγευμα και μετά, χαλαρώστε και δώστε πνοή στη σχέση σας. Εγώ καιρός. Η ψυχική κούραση του Σαββατοκύριακου, αλλά και τα ερωτικά γιατί, οφείλονται σε συμπεριφορές τρίτων προσώπων. Επηρεαστήκατε και αν είπατε και μια κουβέντα παραπάνω, νερό και αλάτι. Αυτοί που αξίζουν να μείνουν. Οι υπόλοιποι ανήκουν στο παρελθόν σας. Νέες ευκαιρίες παντός τύπου ευωδεύονται. Υδροχόος. Υποτονική ημέρα σήμερα χάρη στο παρασκήνιο που γίνεται εις βάρος σας. Καινούργιες ευκαιρίες για φιλίες αλλά και συνεργασίες ευωδεύονται σήμερα. Η ερωτική διάθεση στα ύψη σας δίνει όθηση για καινούργια σχέδια. Δώστε προτεραιότητα σε οικογενειακά ζητήματα. Ιχθύες. Από τη μια η πλανητική όψη του πλανήτη σας, του Ποσειδώνα, που κάνει γωνία με τον πλανήτη Άρη, στο φιλικό σας ζώδιο του Σκορπιού, σας δίνει δύναμη για σημαντικές αποφάσεις. Προσοχή στις οφθαλμαπάτες, τόσο στα ερωτικά θέματα που προβληματίζεστε, όσο και στα επαγγελματικά. Κάντε σχέδια για το κοντινό σας μέλλον, ώστε να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε και να τα υλοποιήσετε. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.